Την ακτογραμμή κάτω από το πάρκο της Αρετσού στην Καλαμαριά, η διάβρωση των ακτών οδήγησε ήδη από το 2003 στην ανάγκη να κατασκευαστούν πλωτές εξέδρες. Η ιστορία όμως έχει ξεκινήσει από το 2013, όταν αιτηθήκαμε για πρώτη φορά να μας παραχωρηθεί η δυνατότητα να επέμβουμε, γιατί κινδυνεύει ο κόσμος από αυτό. Σε ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα εξελίσσεται το φαινόμενο της διάβρωσης των ακτών. Κατασκευάστηκε το έργο και η συντήρηση των πλωτών κυματοθραστών που επηρεάζανε τη διάβρωση της παραλίας δεν υφίσταται πλέον. Έχουμε κάνει έγγραφα στα αρμόδια Υπουργεία, στην Κτηματική Υπηρεσία του Δημοσίου, στο ΤΑΙΠΕΔ, για να δοθεί μία λύση, να δοθεί στο Δήμο η δυνατότητα να συντηρήσει αυτές τις πλωτές εξέδρες και δυστυχώς δεν υπάρχει καμία. Οι Δήμοι Καλαμαριάς, Θερμαϊκού αλλά και οι Δήμοι Προποντίδας και Κασάνδρας είναι αυτοί που έχουν το μεγαλύτερο πρόβλημα. Ωστόσο, είναι απλά ένα μόνο μικρό ποσοστό, το 28% της ακτογραμμής σε όλη τη χώρα, που παρουσιάζει πρόβλημα διάβρωσης. Συγκεκριμένα στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, πρόβλημα διάβρωσης αντιμετωπίζει το 45,1%. Στην περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, υποδιάβρωση βρίσκεται το 39% των παραλίων. Μεγαλύτερο είναι το πρόβλημα που αντιμετωπίζει η Κρήτη, καθώς υποδιάβρωση βρίσκεται το 65,8% των παραλίων της. Όπως επισημαίνουν οι ειδικοί, όσο περνάει ο καιρός, τόσο και μεγαλύτερο μέρος της ακτογραμμής χάνεται. Αυτό τι σημαίνει? Πρακτικά, για κάθε τετραγωνικό μέτρο παραλίας, χάνεται ετησίως ένα τετραγωνικό μέτρο παρακτίας ζώνης. Υπάρχουν σε όλη την Ελλάδα διάφορα σημεία στα οποία γίνεται καταγραφή. Ένα από τα θέματα που λέμε να κάνουμε και προτείνουμε είναι το ακτολόγιο. Είναι το αντίστοιχο του κτηματολογίου. Δηλαδή να υπάρχει μια βάση δεδομένων στην οποία θα καταγράφονται μέσα ο αιγιαλός, που και αυτό είναι ένα μέγιστο θέμα, χαρακτηριστικά των ακτογραμμών, θέματα, ένα παρατηρητήριο δηλαδή, θέματα διάβρωσης, πώς εξελίσσεται η διάβρωση, να ταξινομήσουμε λίγο τις περιοχές οι οποίες είναι μεγαλύτερης επικινδυνότητας από άλλες. Αυτό δεν υπάρχει. Και όταν πλέον η υπόθεση περνά στη τοπική αυτοδιοίκηση, τότε τα πράγματα περιπλέκονται, καθώς μπορεί να περιμένουν μέχρι και 20 μήνες προκειμένου να εκδοθεί σχετική άδεια για την προστασία από διάβρωση ακτής από συναρμόδια υπουργεία και φορείς. Ετούμαστε από την Κτηματική Υπηρεσία του Δημοσίου για οτιδήποτε χρειάζεται να γίνει μέσα στο κομμάτι του αιγιαλού και αυτή μας δίνει την αδειοδότηση ή την έγκριση των εργασιών στις οποίες θα προβούμε. Αυτό συμβαίνει δυστυχώς στην Ελλάδα, αλλά και άλλοι φορείς πρέπει να συνενέσουν για όλα αυτά τα πράγματα, και η αρχαιολογία εναλίων και η κτηματική και τα δημόσια κτήματα, εννοώ, και φυσικά και το Υπουργείο Ναυτιλίας, γιατί σε κομμάτια είναι κοντά, έρχεται και το λιμενικό. Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας διαθέτει μέσω ΕΣΠΑ 5 εκατομμύρια ευρώ για την αντιμετώπιση του προβλήματος της διάβρωσης των ακτών. Ήδη το Υπουργείο Οικονομικών έχει ετοιμάσει νομοθετική ρύθμιση για τον καθορισμό της γραμμής αιγιαλού με σκοπό την επίλυση προβλημάτων στις παράκτιες περιοχές.